απορία που μόλις ερήφθη λέγει το εξής. Θεολόγος ισχυρίστηκε ότι οι γυναίκες πρέπει να φοράνε παντελόνια και το κατοχύρωσε στους εξής δύο συλλογισμούς. Ότι δηλαδή και στην Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός αναφέρεται στο ζήτημα αυτό και στην Αγία Οικουμενική Σύνοδο τα ενδύματα του άνδρα και της γυναίκας ήταν τα ίδια. Εμείς τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό? Επειδή βέβαια το θέμα έχει υποθεί και επειδή ακριβώς το λέγει ρητός και κατηγορηματικός αυτό στο Δευτερονόμιον ο Θεός, στο 22 κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, και που ομοίως το αναφέρει και η Οικουμενική Σύνοδος, σημαίνει αυτό που σημαίνει. Τώρα να λέμε ως επιχείρημα ότι τότε τα ενδύματα ανδρός και γυναικός ήσαν τα ίδια, δηλαδή συγκεκριμένα ο ποδήρης χιτώνας, διότι ποδήρη χιτώνα έχει ο άνδρας, ποδήρη χιτώνα έχει και η γυναίκα, ότι αυτά έμοιαζαν και συνεπώς δεν έχει πολύ σημασία, αυτό μάλλον είναι εις βάρος του. Είναι ακόμα χειρότερα για αυτόν, για τον εξής λόγο. Διότι εάν τότε έμοιαζαν τα ενδύματα ανδρός και γυναικός, παρά τα αυτά δεν έμοιαζαν. Μπορούσε να διακρίνει κανείς την ανδρική στολή από την γυναικεία. Στη γενική, θα λέγαμε, κατασκευή ήσαν ποδήρι χιτώνες, ποδήρις χιτώνες, αλλά δεν ήσαν όμως ίδια πράγματα, είχαν διαφορές. Εάν λοιπόν έχουμε τον ποδήρι χιτώνα κοινό στοιχείο, παρά τα αυτά ο Θεός λέγει αυτό που λέγει, πόσο περισσότερο που σήμερα η στολή της γυναικός είναι πάλι χιτών, έστω χιτονίσκος, αυτό που λέμε ρόμπα φουστάνι, χιτονίσκος είναι. Είναι χιτώνας, αλλά δεν είναι ποδήρης. Δηλαδή είναι πιο ανεβασμένος, πιο πάνω ανεβασμένος. Δηλαδή είναι χιτονίσκος. Και ο άνδρας φοράει παντελόνια. Ακόμα περισσότερο, χειρότερα, θα λέγαμε, δεν πρέπει η γυναίκα να βάλει παντελόνια, διότι η διαφορά μεταξύ ανδρικής και γυναικείας στολής είναι βαθυτέρα και μεγαλύτερα από ό,τι ήταν στην αρχαιότητα, που ο Θεός είχε πει ότι δεν πρέπει η γυναίκα να βάζει ενδύματα ανδρικά. Αυτά για την απορία αυτή.